Καλημέρα, καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Στέλιος και παρακολουθεί το κανάλι μου στο YouTube. Το σημερινό βίντεο είναι λίγο διαφορετικό από όλα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα στο κανάλι. Και αυτό γιατί κατά καιρού θέλω να κάνω τέτοια βίντεο για να σα ενημερώνω σχετικά με το κανάλι, με την πορεία του, με τα πράγματα που σκέφτομαι να κάνω και γενικότερα με αυτά που θέλω να πω προ εσά. Και είναι ο καλύτερο τρόπο να τα μοιραστώ με ένα βίντεο παρά να τα γράφω στην κοινότητα. Φυσικά, ούτε στην κοινότητα, ούτε στα βίντεο θα το δείτε πάρα πολύ, δεν θα ασχοληθείτε ιδιαίτερα αλλά δεν πειράζει. Όσοι το δείτε, θα καταλάβετε και για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα βίντεο. Ε, δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το βιντεάκι, θα είναι αρκετά μικρό. Εκεί γύρω στο δεκάλεπτο υπολογίζω ότι θα είναι με αυτά που θέλω να πω. Μπορεί και λιγότερο. Απλά έχει να κάνει περισσότερο με το ότι έχουν αλλάξει συνθήκε στην ζωή μου. Αυτή τη στιγμή όπως έχω πει και στο Q&A που κάναμε το τελευταίο για τους 3.000 και για τον ένα χρόνο ε, Έχω βρει δουλειά, έχουν αλλάξει ουσιαστικά αυτά τα δεδομένα Μέχρι και πριν μια, ένα μήνα ήμουν άνεργος, Οπότε όλο μου τον χρόνο τον κατανάλωνα στο YouTube, στο να κάνω τα βιντεάκια, στο να προσπαθήσω να κάνω όσα περισσότερα βιντεάκια γίνεται, στο να προσπαθήσω να τα διαφημίσω, να κάνω περισσότερα πράγματα για να έρθει ο κόσμο. Καλό ή κακό, επικεντρώθηκα σε ένα κομμάτι μόνο ε, παιχνιδιών, αυτό του Pro και του FIFA. Έδωσα περισσότερο βάση εκεί πέρα γιατί έβλεπα ότι αυτά τα βιντεάκια μου φέρουν κόσμο και μου δίνουν αυτό που θέλω στο κανάλι. Τα έσοδα προφανώ και δεν είναι αυτά που μπορούν να με κρατήσουν στο YouTube μόνιμα και να κάνω μόνο αυτό και να βγάζω λεφτά μόνο από αυτό. Οπότε, αναγκαστικά έπρεπε να κάνω κάτι ακόμα, γιατί, όπω ξέρετε, έχω και οικογένεια. Με αποτέλεσμα, ε, να βρω δουλειά και έτσι να φιλοσοφήσω και να αλλάξω κάποια πράγματα που θέλω εγώ. Λόγω χρόνου και λόγω μη έχοντα το περιθώριο να κάνω πολλά πράγματα όπω έκανα πριν, δηλαδή μέσα σε μία μέρα να κάνω 4-5 βίντεο αλλά να κάνω ένα ή δύο αν καταφέρω αυτή τη στιγμή ε, αποφάσισα ότι θα κάνω πράγματα που αρέσουν περισσότερο σε μένα θα παίξω καινούργια παιχνίδια, θα παίξω διαφορετικά παιχνίδια φυσικά θα συνεχίσω τα ποδοσφαιράκια απλά δεν θέλω το κανάλι να χαρακτηριστεί άκρος FIFA κανάλι ή άκρος ποδοσφαιρικό κανάλι ή άκρος κανάλι το οποίο έχει να κάνει με τον αθλητισμό μέχρι στιγμής αυτό ήταν το κανάλι και δυστυχώς δεν μου αρέσει που συμβαίνει αυτό καθώς στην Ελλάδα το 80%, το 70% του κοινού είναι κακομαθημένο, το έχουν κακομάθει μεγάλοι youtuber με την έννοια ότι κάνουν μόνο ένα συγκεκριμένο πράγμα που στην τελική δεν τους αρέσει πάντα, δεν το γουστάρουν ούτε οι ίδιοι, αλλά συνεχίζουν να το κάνουν γιατί βγάζουν λεφτά, γιατί βγάζουν views, γιατί βγάζουν subscribers από εκεί, οπότε συνεχίζουν και κολλάνε σε ένα παιχνίδι. Δεν δίνουν ευκαιρίες σε διαμάδια και παιχνίδια, με κάποιες εξαιρέσεις φυσικά youtuber που παίζουν παιχνίδια όπως ο Legit, ο οποίο κάνει ό,τι παιχνίδι γουστάρει και πάλι έχει την ίδια απήχηση που έχει και σε ένα άλλο κανάλι κάποιο άλλο. Η απόφασή μου είναι ότι θα παίξω πολλά διαφορετικά παιχνίδια, όπω ανακοίνωσα και πρόσφατα στην κοινότητα, βγαίνει το FM22 στο Game Pass, βγαίνει το Forza Horizon 5, έχουμε ξεκινήσει το Run Simulator, έχουμε το Age of Empires, έχουμε πολλά διαφορετικά παιχνίδια, τα οποία για εμένα είναι πιο εύκολα να δημιουργηθούν. Έχουν λιγότερο χρόνο καταγραφή, λιγότερο χρόνο μοντάζ, οπότε είναι πιο εύκολο μέσα σε μία μέρα να κάνω ένα με δύο βιντεάκια από εκεί που μπορεί να έκανα τέσσερα-πέντε τι προηγούμενε φορέ. Δεν μπορώ καθημερινά να κάνω βίντεο, προφανώ καταλαβαίνετε, και λόγω δουλειά και λόγω οικογένεια. Οπότε, κάποιε μέρε δεν υπάρχουν βιντεάκια καλή ώρα όπω εχθέ, αλλά δεν με πειράζει. Επίση, δεν με πειράζουν τα views. Από τη στιγμή που αποφάσισα να το κάνω έτσι, ξέρω τι συνέπειε και ότι θα είναι μόνο η πιστή 100-200 που θα ακολουθήσουν στα βιντεάκια αυτά. Οι υπόλοιποι θα βλέπουν μόνο αυτό που θέλουν. Οπότε εγώ θέλω να ζητήσω από εσά που δεν γουστάρετε να βλέπετε αυτά τα βιντεάκια να μην μου γράφετε από κάτω σε σχόλια. Παίξε FIFA, παίξε Pro, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Ξέρω τι θέλω να κάνω, θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Με εξαιρέσει, αν σα ρωτήσω εγώ στην κοινότητα, αν θέλετε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μόνο τότε. Παρακαλώ μην το γράφετε γιατί είναι και αρκετά κουραστικό. Καταλαβαίνω ότι δεν ασχολείστε με το κανάλι, δεν γουστάρετε εμένα και, ο, σκοπό σκοπός του καναλιού, ο σκοπός αυτού που θέλω εγώ να κάνω στο YouTube είναι για εμένα. Δεν είναι για να παίζω FIFA μόνιμα ή για να παίζω προμόνιμα. Αυτά όσο έχει να κάνει με τα βιντεάκια. Τα βιντεάκια θα συνεχίσουν να βγαίνουν, πιστεύω, πέντε τουλάχιστον την εβδομάδα όπως βγαίνουν πλέον. Δύο μέρες την εβδομάδα συνήθως, άντε μία, δεν έχω βιντεάκια ανάλογα πως προλαβαίνω τον χρόνο μου, ανάλογα αν βαριέμαι, γιατί υπάρχει και αυτός ο παράγοντα μέσα. Οπότε συνήθως έχουμε πέντε βιντεάκια με έξι. Φεύγουμε από το κομμάτι τον βίντεο. Αυτά είχα να σα πω με τα βίντεο. Με τα παιχνίδια, όπω είπα, θα παίζουμε διαφορετικά παιχνίδια που εγώ γουστάρω. Ποιο Simulator. Α πούμε, το Δεκέμβριο βγαίνει το Farming Simulator 21, 22, όπω θα λέγεται. Οπότε θα πάω να παίξω και εκείνο το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που γενικότερα μου αρέσει σαν στέλιο να παίζω στον ελεύθερο μου χρόνο. Οπότε θα το κάνω βιντεάκι και ό,τι καινούριο έρθει στο κανάλι είναι ευπρόσδεκτο. Το δεύτερο κομμάτι που έχω αποφασίσει να αλλάξω στο κανάλι και σε αυτό περισσότερο έχει να κάνει και αφορά τα τρία μέλη του καναλιού, το F1 Racing News, τον Αλεξάρη και τον Μάνο, οι οποίοι είναι και φίλοι και γνωστοί και συνεργαζόμαστε. Αποφάσισα ότι πλέον δεν θα έχω τρία επίπεδα συνδρομή στο κανάλι μελών, αλλά θα έχω ένα, το 5 ευρώ, το κλασικό όπω έχει και το Twitch και το τρόβο που φυσικά φτιάχνουν και αλλαγέ. Εγώ θα το βάλω στο 5 ευρώ κλασικά, θα φύγει το 3 ευρώ και το 10 ευρώ. Οπότε όποιο θέλει να στηρίξει οικονομικά το κανάλι για να βοηθήσει να στηριχτούμε οικονομικά. Και από αυτό το πράγμα θα μπορέσει να γίνει μόνο με το 5 ευρώ. Εγώ θα μιλήσω με τα παιδιά προφανώ. Θα κάνω και ανακοίνωση στην κοινότητα. Οπότε, αυτό έχει να κάνει περισσότερο με αυτού του τρει που ήδη πληρώνουν σε άλλο επίπεδο. Αλλά και όσου καινούριου θέλουν να έρθουν στο κανάλι να στηρίξουν την προσπάθεια οικονομικά, κάθε μήνα με 5 ευρώ. Επίση, να πω ότι με το Pro δεν σταματάω επειδή έχω αρκετό καιρό να βγάλω. Έχω σταματήσει τη μία σειρά χωρί να ενημερώσω. Αλλά βλέπω ότι δεν πάει άλλο. Σιγά σιγά θα σταματήσει και ο ποδοσφαιριστή. Δεν θα κάνουμε τελικά όλο αυτό που είχα πει ότι θα κάνουμε, γιατί δεν μπορώ εγώ να το ακολουθήσω. Δυστυχώ και λυπάμαι που δεν σα επιβεβαιώνω αυτό το κομμάτι τη υπόσχεση. Με τον ποδοσφαιριστή στο FIFA θα συνεχίσουμε γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο μου αρέσει, μου αρέσει το gameplay. Και φυσικά το προ είναι περσινό παιχνίδι, προπέρσινο μάλλον του 20 gameplay. Οπότε. Δεν με τραβάει να παίζω για τρία χρόνια το ίδιο παιχνίδι. Τέλο, θέλω να ανακοινώσω κάτι. Το έχω ανακοινώσει ξανά στην ε, κοινότητά μου, αλλά θέλω να το πω και τώρα εδώ πέρα στο βιντεάκι για να το συγκρατήσετε πολύ, όσοι το δείτε τουλάχιστον. Ότι από το Νοέμβριο ξεκινάει το GVR Sports πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1. Όπως ξέρετε, μέσω του Brotherly Gaming έχω ασχοληθεί με τη Φόρμουλα 1, κάνουμε την καριέρα του Co-op με τον Άλεξ συνεχίζουμε εκεί πέρα δυναμικά έχουμε και το My Team φυσικά το οποίο ανεβαίνει ένα επεισόδιο τη μία ή τις δύο εβδομάδες ανάλογα πως έχω το περιθώριο εγώ να τα κάνω ε, από εκεί και πέρα το GVR e Sports πρόκειται για ένα online e-sports όπως το λέει και η λέξη πρωτάθλημα Formula 1 στο οποίο ε, έχουμε ανακοινώσει τη συνεργασία μας κατά 99% θα κάνω Σκηνοθεσία εκεί πέρα μαζί με τον Brother Louis Gaming, ανάλογα πώ βολεύει και του δύο, πότε ο ένα, πότε ο άλλο. Το λέω κατά 99% γιατί ποτέ δεν ξέρει, μηχανήματα έχουμε, ιστορίε εδώ πέρα, προγράμματα τέτοια δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά μέχρι στιγμή τα πράγματα δείχνουν ότι θα κάνω μια συνεργασία με το GVR e Sports στη σκηνοθεσία. Οπότε, όσοι θέλετε, μπορείτε να μπείτε κάτω στο link που θα έχω στην περιγραφή μου να ακολουθήσετε και το GVR e Sports. Τα live θα γίνονται από το GVR e Sports, θα ανακοινωθούν μέρε και ώρε ανάλογα με το πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημη ημερομηνία. Ε, θα μπορείτε να μπείτε εκεί πέρα να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι του GVR να βοηθήσουμε να ανεβεί και εκεί πέρα και όσοι θέλετε θα με βλέπετε και εκεί πέρα στη σκηνοθεσία δεν θα φαίνομαι μπροστά στις κάμερες δεν θα ακούγαμε καθόλου μέσα στο βίντεο τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του αγώνα όμως θα είμαι από πίσω, θα ελέγχω όλο το live και θα κάνω όλη τη δουλειά Όσοι έχετε δει και το, τη σκηνοθεσία του Brother Louis Gaming, πολύ πιθανόν να είναι κάπου κοντά σε εκείνο το επίπεδο. Φυσικά αν καταφέρω και εγώ να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Οπότε βρίσκεται το link κάτω στην περιγραφή. Μπαίνετε, τσεκάρετε, κάνετε subscribe και περιμένετε ανακοινώσεις για το πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα του GVR, για να μπορέσετε να μπείτε και εκεί πέρα να με καμαρώσετε. Και τέλος, σκέφτομαι ότι θέλω να κάνω και να καθιερώσω ένα live την εβδομάδα. στάνταρ το οποίο θα κάνω στο κανάλι, και αυτό σκέφτομαι ότι θα το ανακοινώσω και θα το κάνω ε, μέσα στο Νοέμβριο, δηλαδή θα καθιερώσω μία μέρα την εβδομάδα. Ξέρω εγώ Δευτέρα, Πέμπτη, Κυριακή, δεν ξέρω πότε, την οποία θα καθιερώσουμε ένα λαϊβάκι 2ωρο, αυστηρά 2ωρο, με εξαιρέσει όμω, αν φύγει δηλαδή στι 2,5 ώρε, το οποίο θα είναι λογικά βραδινό. Θα είναι μετά τι 10 το βράδυ, ή μπορεί και στι 11 το βράδυ, ώρε που με βολεύουν εμένα, γιατί κοιμάται το παιδί, και έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθώ και να κάνω το live μου αυτό. Οπότε, περιμένετε ανακοινώσει σχετικά με το GVR, περιμένετε ανακοινώσει σχετικά με τα live που θα καθιερωθούν στον μήνα μας μέσα αυτόνα και επίσης όπως ανέφερα στην αρχή περιμένετε να δείτε τα καινούργια παιχνίδια. Αυτά ήθελα να πω, ελπίζω να μην κούρασε το βιντεάκι, ελπίζω ότι δεν βγήκε πάρα πολύ μεγάλο, προφανώς και δεν ήταν σκοπός να βγει πάρα πολύ μεγάλο, ελπίζω να καταλάβατε τι ήθελα να πω με αυτό το βίντεο. Μπορεί να έχασα κάπου τον ήρμό μου γιατί ξεκίνησα δυνατά εντυπωσιακά και για εμένα αλλά μετά κάπου το έχασα, Αλλά αυτά έχουν τα δεδομένα για το κανάλι. Ήθελα να σας κάνω αυτή την ενημέρωση να την γνωρίζετε και εσείς να ξέρετε και εσείς που οδεύουμε για να μην έχετε ιδιαίτερες απαιτήσει και να μην νομίζετε ότι ε, σταματάει κάτι στο κανάλι. Το κανάλι συνεχίζει, απλά αλλάζει λίγο τη ρότα γιατί πλέον θέλω να έχω πιστού στο κανάλι και όχι μόνο αυτούς που θέλουν να βλέπουν αυτά που θέλουν να βλέπουν αυτοί. Αυτά από εμένα, να είστε καλά να προσέχετε φυσικά αν... Θέλετε κάνετε ένα like και ένα subscribe όσοι είστε καινούριοι και βλέπετε αυτό το βίντεο για πρώτη φορά και ενημερώνεστε για το κανάλι και το πώς θα τρέχουν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Ακολουθείτε τα social media, και μην ξεχνάτε να περνάτε όμορφα, να είστε καλά και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!